Η Γραμματεία Ναυπάκτου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου πραγματοποίησε διευρυμένη σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο της Ναυπάκτου. Θέμα της σύσκεψης ήταν ο καλύτερος σχεδιασμός και οργάνωση για την επιτυχία της Πανελλαδικής Πανεργατικής Απεργίας στις 19 Οκτωβρίου του 2011. Όπως τονίστηκε από τους ομιλητές της σύσκεψης και τους παρευρισκόμενους, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν καμία εμπιστοσύνη στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που είναι στη γραμμή των συμβιβασμένων ηγεσιών ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και ΓΕΣΕΒΕ, οι οποίες, όπως τονίζει η γραμματεία του ΠΑΜΕ, είναι επικίνδυνες για την ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η γραμματεία του ΠΑΜΕ της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ διοργανώνει τη σημερινή σύσκεψη για την οργάνωση του αγώνα στις 19 του Οκτώβρη. Τώρα πια για τους εργαζόμενους ένας δρόμος μένει. Είναι ο δρόμος της οργάνωσης του αγώνα τους, της αντιπίθεσης και της ανατροπής αυτής της πολιτικής. Δεν υπάρχει πια σε κανέναν η αυταπάτη ότι αυτά τα μέτρα που παίρνονται σήμερα στη χώρα μας είναι για το καλό της πατρίδας, είναι για το καλό του λαού. Αυτά τα μέτρα είναι μόνο για να πληρώσει όσο το δυνατόν λιγότερο το κεφάλαιο, για να επιβληθούν αντιλαϊκές πολιτικές που θα εξαθλιώσουν το λαό. Τώρα πια δεν έχουμε παρά όλοι μαζί οι εργαζόμενοι, μαζί με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, τους αγρότες, τους μικροεπαγγελματίες, την νεολαία, να οργανώσουμε τον αγώνα μας με κατεύθυνση να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Αυτή την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση με την έγκριση και τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τρόικα και έχει σαν στήριγμα τη Νέα Δημοκρατία, το λαός και όλους αυτούς τους ευρωλάγνους. Τώρα δεν μας μένει άλλος δρόμος παρά να βγούμε να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Σήμερα υπάρχει κοινωνικός πλούτος να ικανοποιηθούν οι κοινωνικές ανάγκες. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει από εξουσίες που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Μπορεί να γίνει μόνο από μια λαϊκή εξουσία που θα εφαρμόσει μια λαϊκή οικονομία και θα έχει σαν γνώμονα το πώς ο λαός, αυτός που παράγει τον κοινωνικό πλούτο, θα γίνει και ιδιοκτήτης του, αλλά θα γίνει και αποδοχέας όλων αυτών των οποίων έχει δημιουργήσει με τον ιδρώτα του. Όλοι μαζί με το ΠΑΜΕ, πέρα από αυταπάτες ότι οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές, μέχρι αυτές τις συνδικαλιστικές ηγεσίες που βάλανε πλάτη για να περάσει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική, μπορεί να εκφράσει σήμερα τη λαϊκή αγανάκτηση. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι, αν θα ξαχρειαστεί, να βάλουν και πάλι πλάτη να συνεχιστεί η αντιλαϊκή πολιτική. Το ΠΑΜΕ έχει δώσει μέχρι σήμερα εχέγγυα στους εργαζόμενους ότι είναι ο μοναδικός εκφραστής των συμφερόντων της εργατικής τάξης. Δυο καρπούζια σε μια μασχάλη και τα συμφέροντα του κεφαλαίου και τα συμφέροντα της εργατικής τάξης δεν χωράνε. Ή με τον έναν ή με τον άλλον. Και σήμερα είναι καθαρό ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να στοιχηθούν σε έναν ταξικό αγώνα ακριβώς για να υπηρετήσουν τα ταξικά τους συμφέροντα. Όσον αφορά την απεργία της ερχόμενης Τετάρτης, το ΠΑΜΕ κάλεσε την εργατική τάξη να πάρει στα χέρια της την οργάνωση της πάλης παντού σε όλους τους χώρους δουλειάς, με τη δημιουργία επιτροπών, πυρήνων που θα αποφασίζουν συλλογικά, ενώ υπογραμμίστηκε πως η επιτυχία της απεργίας κρίνεται στο γεγονός ότι κανένας εργαζόμενος, είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα, την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου δεν πρέπει να πάει για δουλειά, κανένα μαγαζί να μην ανοίξει, κανένας επαγγελματίας να μην λειτουργεί στην επιχείρησή του.